πάσιν εφοηρωάσι κακόν δεν ανεφαίνετο πυθμήν. Δηλαδή, πρέπει όλα τα πάντα να πέσουν στους ώμους των ηρών όταν τα κακά φαίνεται να μην έχουν τέλος. Αυτή είναι η ελεύθερη απόδοση. Κυρίες και κύριοι, τα κακά δεν έχουν τέλος. Τα πράγματα είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση. Σήμερα υπάρχει ένας μονόδρομος ότι χρειαζόμαστε κάποια λεφτά για να βγει η χώρα και βεβαίως υπάρχει μια σκληρή, σκληροτάτη απέτηση από εκείνους που μας δανείζουν προκειμένου να μας τα δώσουν. Μια σειρά πραγμάτων τα οποία άλλα θα έπρεπε να μου γίνει αυτοβούλος από τις κακές κυβερνήσεις, τις ανεδαφικές κυβερνήσεις που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και άλλα βεβαίως είναι από αυτά τα οποία πράγματι σου τρυπάνε το στομάχι. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Άκουσα πριν από λίγο τον Γεράσιμο τον Γιακουμάτο να λέει απειβδισμένο σε ένα ραδιόφωνο ότι να νοικιάσουμε την Ακρόπολη. Και βεβαίως ο άνθρωπος είπε συνεχεία ότι εννοεί ότι έχουμε φτάσει στο μη παρέκει. Το θέμα λοιπόν είναι ότι χρειάζεται μια απόφαση. Και λέω, ποιο είναι το πιο σωστό? Να είμαστε 5 άνθρωποι οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του ρυθμίζει επιμέρους την τύχη της Ελλάδος ή να καθίσουμε αυτοί οι άνθρωποι σε ένα γραφείο και να πούμε από αυτά τα 500 πράγματα που μας ζητάνε μπορούμε να κάνουμε το 1, το 2, το 7, δεν μπορούμε να κάνουμε το 104, δεν μπορούμε να κάνουμε το 206, αυτά δεν τα κάνουμε καθόλου και στη θέση αυτό κάνουμε αυτά και αυτά. Δηλαδή να βγάλουμε μια ενιαία πολιτική. Ενιαία. Εμείς. Εδώ είμαστε. Και αφού τη βγάλουμε την πολιτική, αφού τη βγάλουμε αυτή την πολιτική, τότε να πούμε τη Δευτέρα και τη Τρόικα όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ελάτε να μας δείτε. Όχι πάω στον Παπαδήμο, πάω στο Βενιζέλο, μετά πάω στο Πασόκ, μετά πάω στο Σαμαρά, μετά πάω στον Καρατζαφέρη. Λέω αυτά, λέω εκείνα, λέω τ' άλλο, λέω εκείνο, κρύπτω αυτό, ανεβάζω τ' άλλο, αναλόγως που βρίσκεται ο καθένας απέναντι στο πρόβλημα. Και παίρνω αυτό το οποίο θέλω. Το διέρη και βασίλευε. Δεν μπορεί να έχει σήμερα εφαρμογή. Το υπέστημεν τόσα χρόνια. Ένα αιώνα. Και είπα προθέσω το παράδειγμα και το παραλαμβάνω. Τι γινόταν στο Γράμμο. Στο Γράμμο οι Άγγλοι πετάγανε τις αριστερές τους μεν, τις δεξιές τους άλλους μπότες. Και δεν είχε κανείς μπότες. Ούτε μεν ούτε δε. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν. Και αυτό το απλό πράγμα, το αυτονόητο, που το καταλαβαίνει ο πιο απλός πολίτης, ήμουν στο χωριό μου, στα Θεοφάνεια, οι απλοί άνθρωποι του καφενείου, αυτό που καταλάβανε εκείνοι δεν μπορεί να το καταλάβουν εννοείται κάποιοι. Δεν μπορεί να γίνει κυρίες εκεί η δουλειά. Δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Εγώ θεσμικά ήρθα το Σάββατο, έφαγα την ημέρα μου στο γραφείο, να δουλεύω, να συντάξω μια επιστολή που έπρεπε να είναι εξαιρετικά προσεκτική, να μην θίγει κανέναν, αλλά να βάζει τα θέματα με ουσιώδη διαδικασία μπροστά στη σκέψη του καθενός. Την έστειλα όσο όφιλε στον Πρωθυπουργό και βεβαίως την έστειλα και στους αναφερόμενους μέσα. Δηλαδή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Σαμαρά, στον Παπαδρέου και στον Βενιζέλο. Όσους ανέφερα μέσα στην επιστολή για να έχουν γνώση του περιεχομένου και να μπορούν να τοποθετηθούν. Τώρα λοιπόν έρχονται σε μια εβδομάδα θα είναι εδώ, έτσι την κυρία είναι εδώ. Και φέρνω πακέτα τόσο. Ιδίως για εργασιακά, για αποκρατικοποίηση, μια σειρά πραγμάτων. Που επαναλαμβάνω, δεν είναι για πέταμα όλα. Αλλά κάποια θέλουν την περίσκεψη. Κάποια θέλουν τη μεθόδευση. Κάποια θέλουν κάποιες ισορροπίες. Δεν μπορεί να αποφασίζει ο άλλος από το εξωτερικό με το ψυχρό μάτι. Εδώ είμαστε μια χώρα με δομές, με ανάγκες, με προτεραιότητες, με ιδιαιτερότητες. Να δούμε τι θα κάνουμε. Αντί αυτού λοιπόν, σήμερα έχουμε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Σαμαρά. Αύριο μια δική μου με τον Πρωθυπουργό, μεθαύριο μια άλλη. Τι θα βγει? Τι θα βγει? Δεν γίνεται κρυφτό. Το κρυφτό τελείωσε. Το κρυφτό τελείωσε. Να κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα και να κρατάμε μια πισίνη. Θα αποφασίσουμε. Ναι ή όχι. Εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω. Ξέρω τι έχω στο μυαλό μου. Αλλά είμαι έτοιμος και υποχρεούμαι να ακούσω, κυρίες και κύριοι. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλοι την κατάσταση? Να δούμε.
Ένα, δύο, τρία. Αποκλείουμε 100% την επάνωδο στη δραχμή. Δηλαδή αυτό που θέλει ο Τσίπρας και η Παπαρίγα. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Τι σημαίνει να πούμε μονομερός που λέει η Παπαρίγα, δεν σας πληρώνουμε? Αντιλαμβάνετε κανείς, κυρίες και κύριοι, τι σας λένε οι άνθρωποι? Μονομερός διαγράφουμε τα χρέη. Δεν χρωστάμε. Μετά, για 5 γενιές, δεν πρόκειται η Ελλάδα να μπορεί να δανειστεί από πουθενά. Σε ό,τι και αν τη συμβαίνει. Μα είναι δυνατόν αυτή να είναι πρόταση κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Πρέπει να αποκλείσουμε λοιπόν τι από αυτά συνιστά βλακεία, κουτουράδα. Όχι, δεν διαγράφουμε, δεν χρωστάμε σε κανένα. Εντάξει. Δεν θα στείλουν βέβαια απ' έξω τροπυλακά τους, αλλά την επόμενη μέρα θα κάνεις. Όταν τώρα που μιλάμε, με το σφίξιμο το οποίο αρνείται το ΚΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αρνείται. Αρνείται, μη σφίγγεται άλλο. Μη σφίγγεται άλλο, λέει. Έχουμε, παράγουμε χρέος 10%. Έλλειμμα, ό,τι λέγεται. Άρα, τι προτείνουνε, κυρίες και κύριοι? Τι προτείνουνε, λέει, πρέπει να έχουμε μια πρόταση. Επιστροφή στη δραχμή. Να το συζητήσω. Μάλιστα. Επιστροφή στη δραχμή σημαίνει ότι έχω στην πάντα καβάτσα. Έχω. Υπολογίζεται, ευχαριστούμε, 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ, ίσως δολάρια. Για τα έχω εκεί, για να αντιμετωπίσω τους τριγμούς κάποιων μηνών. Είτε λέγεται ενέργεια, είτε λέγεται φάρμακα, είτε λέγεται τρόφιμα. Έχω. Μην κορδευόμαστε. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Τι θα συμβεί? Θα περάσει μία μεγάλη περίοδος που η Ελλάδα θα βρεθεί σε χειρότερη κατάσταση από τη Αλβανία του Χότζα. Εάν είμαστε έτοιμοι, λέμε ναι, περνάμε 15 χρόνια άγριας πείνας και λιτότητας, τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει, ξεχάστε αυτοκίνητα, ξεχάστε εξωγικά, ξεχάστε σπίτια, ξεχάστε. Είμαστε και μετά θα αρχίσει σιγά 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 να ερχόμαστε στην Ελλάδα του 50 και να χτίζουμε. Εάν μεν είμαστε έτοιμοι, εάν ρωτήσουμε τον ελληνικό λαό κατά πρόσωπο, μας πει είμαστε έτοιμοι εδώ, έτσι, το αντέχουμε, το περνάμε. Δηλαδή το περνάμε. Όχι μόνο ο Πανόπουλος που είναι εκεί στα 60, ότι θα πεθάνεις Πανόπουλο από εδώ και πέρα, δεν πρόκειται να δεις καλή χαρά, θα έχουμε 20 χρόνια κατάσταση, ακόμα και ο Βελόπουλος που είναι παρακάτω, κοιτάξτε, τελειώνει η ζωή σου. Σε ποιον θα το πεις? Πού έχεις δικαίωμα να το πεις? Σε ποια ηλικία? Στα παιδιά των 18 ετών που θα βγουν αύριο στη ζωή, ότι κοίταξε, τα επόμενα 15-20 χρόνια θα είναι θανατηφόρα. Σήκω και φύγε, δηλαδή, από την Ελλάδα. Να χάσω ό,τι πιο πολύτιμο έχω, το κεφάλαιο της νεολαίας. Λοιπόν, τι είναι αυτά που μας λένε? Εφόσον λοιπόν αυτά δεν αντέχω, εφόσον αυτά δεν μπαίνουν σε καμία ζυγαριά, κατά καμία έννοια, καθόμαστε και λέμε, ποιες είναι οι κινήσεις που θα κάνουμε μέσα στο ευρώ? Δηλαδή, να προχωρήσει το ευρώ, μπας και σωθούμε κι εμείς. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Κάτι στο εξωτερικό, κάτι στο εσωτερικό. PSI, κούρεμα. Εγώ δεν είμαι υπέρ του κουρέματος. Τα έχει τεράστια κόστη και πάνω απ' όλα δεν μας ξαναδανείζει κανείς. Αυτό που λέγα και πριν, εάν πούμε αυτά που λέει η Παπαρίγα. Δεν μας ξαναδανείζει κανείς, μην νομίζετε. Θα μου πεις και γιατί να μας δανείσει και γιατί να έχουμε ανάγκη δανεικών. Και το μιλάω άλλη μια φορά, γιατί δεν είμαστε πειθαρχημένοι. Όλοι μας. Και έφερα κουβέντες όλα. Όλοι μας. Λαός, εξουσία, σύστημα. Δεν είμαστε πειθαρχημένοι. Δεν είμαστε πειθαρχημένοι. Πρέπει λοιπόν μέσα από αυτή την τεράστια κρίση τουλάχιστον να αλλάξει μια νοοτροπία. Νοοτροπία, να πειθαρχήσουμε σε αυτό που σημαίνει συμφέρον της πατρίδας, που εν τέλει είναι και συμφέρον των πολιτών αυτής της χώρας. Επομένως λοιπόν πρέπει να μείνω στο ευρώ. Για να μείνω στο ευρώ, χρειάζεται ορισμένα πράγματα να κάνω. Καλός ή κακός, είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης σε συνάρτηση με τον κύκλο εργασιών του ΑΕΠ.
Καλός ή κακός, παράγουμε κάθε χρόνο, παρά τα μέτρα του μνημονίου, όλα αυτά που γίνει, χρέος 10,5%. Δηλαδή, έλλειμμα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, όταν έχεις τέτοιους δείχτες και χρειάζεται να αλλάξει εντελώς τη ρότα σου. Τι εννοώ να αλλάξει εντελώς τη ρότα σου? Δηλαδή να αποκτήσει φορολογία Βουλγαρίας 10%, 12%. Ποια απέτηση μπορούμε να έχουμε? Ακούω τον Αντώνη, ακούω τον Πέτρο, τον Μανώλη, την Ελένη. Να λένε όλοι ανάπτυξη, ανάπτυξη, επενδύσεις, επενδύσεις. Ποιος θα έρθει και γιατί να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα? Να κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα γιατί? Εφόσον πάει στην πλανή χώρα που είναι 50 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και κάνει την ίδια επένδυση με φορολογία 5%. Γιατί να έρθει εδώ? Για να έρθει να πληρώνει φόρο 50%, ίσως και παραπάνω. Να έρθει εδώ για να πληρώνει ΦΠΑ 23%. Να έρθει εδώ να μην μπορεί να προσλάβει άνθρωποι, θα τρέμει την επόμενη μέρα πώς θα τον απολύσει. Γιατί θα έρθει εδώ? Για να λαδώσει 500 ανθρώπους που πρέπει να πάρει μια άδεια. Γιατί θα, δεν θα έρθει κανείς? Άρα λοιπόν αυτό που θα κάνουμε, κανείς, αυτό που θα κάνουμε είναι να δούμε πώς θα επενδύσουμε εμείς οι ίδιοι εδώ στον τόπο μας. Εμείς οι ίδιοι. Σε ποιο περιβάλλον? Αλλά για να γίνει αυτό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ισορροπήσουμε λίγο την κατάσταση. Πώς θα γίνει η μείωση της φορολογίας? Είναι τρελός ο καθένας που βάζει, όποιοι είναι αυτοί. 20 υπουργοί οικονομικών τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι τρελοί. Τους αρέσει να τους δείχνουν στον δρόμο ότι κοίταξε αυτός. Δεν βγαίνει. Για δεν βγαίνει, κυρίες και κύριοι. Ποια είναι η αλήθεια? Γιατί κορδευόμαστε? Γιατί το παλαιτιακό κράτος του Πασόκ, του Πασόκ, του Πασόκ, με ολίγη Νέα Δημοκρατία, μπάσανε στο δημόσιο τους πελάτες τους. Τι εστί πελάτες, θα με ψηφίζεις. Και σήμερα έχουμε δύο φορές επάνω από ό,τι πρέπει. Εάν δεν είχαμε αυτούς τους πελάτες, δεν θα χρειαζόταν, κυρίες και κύριοι, να κόβεται ο ένας μισθός, ο δεύτερος μισθός, ο τρίτος μισθός από όλους τους άλλους κτλ. Είναι πάρα πολύ. Απόφαση να ληφθεί. Δεν λαμβάνεται από κανέναν. Ναι. Για χαρά είστε παραπάνω. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο στρίμωμα, το οποίο θα κρατήσει χρόνια. Με την προϋπόθεση ότι κανείς δεν θα προσλαμβάνει στο δημόσιο κανέναν, ναι, γιατί θα προσεχεί 15 χρόνια. Άντε σιγά 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 με τις συντάξεις να φεύγουν. Τουλάχιστον αυτό. Για να ξεκουράσετε ο ιδιωτικός τομέας. Διαφορετικά θα σπάσει το κεφάλι του Νιζάνη, της Παπαλουκά, του εδώ του Λάκη τα λοιπά. Θα σπάσει το κεφάλι. Πώς? Θα του κόβουνε, 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 για να τα δίνουνε να εξυπηρεθεί αυτό που λέγεται δημόσιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν προσωποποιείτε στον Πέτρο, στον Μανώλη, στην Ελένη, στα παιδιά σας ή σε εσάς το ίδιο. Είναι ένα πρόβλημα. Τι να κάνουμε? Είναι η αλλαγή νοοτροπίας από το Πασό και μετά, από τη μεταπολίτευση ίσως. Θυμάμαι, παιδί, το όνειρό μας εκεί στη γειτονιά ήταν ο καθένας πώς θα μπορέσει να γίνει επαγγελματίας, να ανοίξει ένα μαγαζί, να ανοίξει μια επιχείρηση κτλ. Μετά από τότε ήταν πώς θα μπει στο δημόσιο. Τίποτα άλλο. Δείτε τις παλιές ελληνικές ταινίες. Ο δημόσιος υπάλληλος ήταν εκείνος ο φτωχούλης που φορούσε κάτι μερθό Μιχαλά στα μανίκια εδώ στον αγώνα. Έτσι, αυτός ήταν. Και μετά από τότε έγινε ο προύχοντας. Το χειμώνα, καλοκαίρι, βρέξει, χιονίσει. Αυτό μας έφαγε. Και δεν λέμε την αλήθεια για να μην χάσουμε την ψήφο του Πέτρου Μανώλη, της Ελένης που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ λοιπόν όμως πρέπει να λάβουμε ευθύνες. Τεράστιες ευθύνες. Και οι ευθύνες δεν θα ληφθούν από έναν. Θα ληφθούν από όλους. Εκεί κρύβονται. Εκεί κρύβονται, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα τους βγάλω από την κρυψώνα. Εάν δεν βγουν έξω από την κρυψώνα να εκτεθούν και να εκθέσουν την πραγματική τους θέληση να βοηθήσουν τον τόπο, εγώ παιχνίδια κρυφτό δεν θα παίξω. Το λέω μια φορά. Είναι ξεκάθαρα. Αυτή είναι η κυρίαρχη εβδομάδα. Έχω όρεξη να λάβω όλες τις ευθύνες και όσες δεν μου ανήκουν. Γιατί δεν κυβέρνησα ποτέ. Έγινα ποτέ εγώ υπουργός και πάση περιπτώσει ούτε η κυβέρνηση του ενός μηνός
μπορεί να πειράσει καταστάσεις 30 ετών. Αναλαμβάνω ευθύνες. Αλλά όχι κρυφτούλη, γιατί γράφω στην επιστολή που έστειλα στον παπατή μου, όταν σε ένα πόλεμο πηγαίνεις με αντικειμενικό στόχο να μην τραυματιστείς, τότε βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή των υπολείπων συμμαχητών. Μπα κρύβεσαι εσύ πίσω από τη γωνία και μου λες τρέχα. Όχι. Εδώ πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς ο λαϊκός ορθόδοξος ιερμός, εάν δεν υπάρξει ταυτότητα δράσης, εάν δεν υπάρξει συγκεκριμένη δομή, δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε μέσα στο παράλογο. Δεν θα είμαστε μέσα στο παράλογο. Το ξεκαθαρίσω μια φορά. Το φορτίο είμαστε έτοιμοι, το έχουμε ζευτεί και πάμε. Αλλά δεν κοιτάμε αριστερά-δεξιά και να κρύβονται. Όποιος θέλει βγαίνει προς τα έξω. Κρυφτούλια δεν πέσω. Κρυφτούλια δεν πέσω.